το θλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής, απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Ως φιλός.
Δάσκαλε, ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μας ακροατές, ξεκινήσαμε πολύ όμορφα και τη σημερινή μας εκπομπή ακούγοντας τον πρωτοψάλτη, κύριο Νικόλα Τυροβόλη, να μας αποδίδει αυτό το κατανυκτικό δοξαστικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δάσκαλε, η περίοδος του Τριωδίου είναι μία από τις πλέον αγαπητές μεταξύ των ιεροψαλτών. Νομίζω και τα νοήματα προσφέρονται για να φανεί και η τέχνη του κάθε ιεροψάλτη, για να φανεί η εκφραστικότητα που έχει. Τα νοήματα είναι τόσο πλούσια και συνδυάζονται και με τον πλούτο της μουσικής μας και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά νομίζω έτσι παρουσιάζεται ένα αποτέλεσμα μοναδικό μουσικό. Πραγματικά όσες φορές και να τα ακούσουν, δεν τα χορταίνεις. Έτσι. Έχουν κάτι ξεχωριστό. Δάσκαλε, η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε μαζί, ελπίζουμε όχι τελευταία. Σύνθεο. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε κυρίως στην σύγχρονη εποχή, στα προβλήματα που υπάρχουν, στις προοπτικές που υπάρχουν για την μουσική μας. Αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να επιστρέψουμε λίγο στα πρώτα χρόνια της ψαλτικής σας σταδιοδρομίας, να επιστρέψουμε στην πόλη. Μας είχατε μιλήσει και στην πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί για τους δασκάλους που γνωρίσατε. Για εμάς τους νεότερους ιεροψάλτες, οι εμπειρίες των παλαιότερων από μεγάλους δασκάλους όπως είναι ο Γεωργιάδης, όπως είναι ο Μπρούσαλης, όπως είναι όλοι αυτοί που μας αναφέρατε, είναι πολύτιμες. Και νομίζω ότι η ψαλτική πραγματικότητα τότε και ειδικά στην πόλη ήταν τελείως διαφορετική από τις μέρες μας και γι' αυτό προσπαθούμε όταν έχουμε έτσι προσκεκλημένους πολίτες ιεροψάλτες έτσι να εμβαθύνουμε λίγο και στην ψαλτική ζωή, να μην μείνουμε μόνο στα ονόματα και έτσι σε κάποιες γενικές περιγραφές, αλλά έτσι να μπούμε και σε λεπτομέρειες. Μας αναφέρεται για την χοροδία των νέων που είχε τότε ο Γεωργιάδης, ο λαμπαδάριος του Πατριαρχικού Ναού. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα. Το καιρό εκείνο, ο Άρχον Λαμπαδάριος διεύθυνε τα ισοκρατήματα στην Μεγάλη Χοροδία. Σας το είχα προαναφέρει. Την οποία διεύθυνε ο Άρχον Πρωτοψάλτης Μεγάλης Εκκλησίας Βασίλειος Νικολαίδης. Ο Άρχον Λαμπαδάριος, φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη, αφού είχε αναδείξει αρκετούς μαθητάς, μεταξύ αυτών Γρηγόριος Χουρμούζιος Νταραβάνογλου, Καλίστρατος Κοφόπουλος, ο ιός του αξέχαστου Σάβα Αβραμίδη, ο Γιάννης ο Ισταμπουλόγλου και διάφορα άλλα παιδιά, ο Θεόφιλος ο Πεταλάς, ο οποίος ήταν και σε πατριαρχικά αναλόγια και άλλοι πλήστοι μαθητές, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε μια χοροδία του Βυζαντινού τμήματος, την οποία και διεύθυνε ο ίδιος, στην οποία συνεργαστήκαμε από το 1988 μέχρι το 1998, κάπου μία δεκαετία. Στην οποία δεκαετία συναντιόμασταν στο Άλεξ Τουρνάισεν στο 2 στο Κουκάκι, στο οποίο ήταν η κυρία Κλέλια Τοπάλογλου διευθύντρια και ο σύζυγός της ο Κωστής Μιτσάκης, ένας τενόρος καταπληκτικός και διδάκτορ φωνητικής τότε, και γινόταν διάφορα ιδιαίτερα μαθήματα εκεί, στα οποία στη συνέχεια εδόθησαν και τα απαιτούμενα πτυχία και διπλώματα σε διαφόρους συναδέλφους, μεταξύ αυτών ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δούσγος, ο πρόεδρος δικαστηρίου ο Αθανάσιος Νικολόπουλος, ο Ιωάννης ο Νιζάμης, ο Χρήστος ο Χριστόπουλος, ο Γεώργιος Καμπανταϊδάκης, και άλλα ονόματα τα οποία, για να μην αδικήσω κανέναν, δεν θα τα αναφέρω, μεταξύ αυτών και εγώ βεβαίως. Και τότε, επειδή ο καιρός πολλές φορές δεν τον επέτρεπε να έρχεται από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, αναλαμβάνουμε μεταξύ μας να κάνουμε διάφορα μαθήματα και προοδεύαμε ο καθένας ξεχωριστά. Είχαμε και τον Κωνσταντίνο Μπάλα παράληψης μου που δεν τον ανέφερα, και
προχωρήσαμε και φτιάξαμε ένα τμήμα βυζαντινής χοροδίας του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Ανδρέας Κοταρίδης και η κυρία Βάσο Παπασυριοπούλου, ήταν στα διοικητικά δρόμενα και κάναμε και διάφορες εμφανίσεις ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκπροσωπώντες την Ελλάδα. Πώς ήταν σαν χωράρχης ο Άρχον? Ο Άρχον, όταν κάναμε μαθήματα, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Ένας να ξέφευγε, γινόταν επανάληψη. Όσοι και αν ψάλαμε, όποιος έκανε το λάθος, τον ανακάλυπτε αμέσως. Ήτανε γεννημένος να διευθύνει. Εγώ, κατά τα λεγόμενα του Γιώργου του Βαλή, του συγχωρεμένου, ένας από τους καλύτερους χωράρχες ήταν ο Ιωάννης Μπαλάσης, μετά Γεώργιο Τσαούσης που έζησε και νομίζω και ο Ελευθέριος Γεωργιάδης, ο οποίος ξεχώριζε χρόνο και ρυθμό. Πριν μπούμε στο μάθημα, έδινε το έναυσμα και ξεκινούσαμε όλοι μαζί και τελειώναμε όλοι μαζί. Επίσης, μετά από την πρόοδο που σημειώσαμε διάφοροι, μεταξύ αυτών και εγώ φαίνεται ότι διακρίθηκα, ανέλαβα στο ελληνικό οδείο γύρω στα 7 χρόνια μία παρέα, η οποία παρέα αυτή ήθελε να προαχθεί και αυτή και να πάρουν πτυχία και διπλώματα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αθανάσιος Μανάρας, ένας μαθητής μου, το οποίο τον ξεκίνησα από το πουθενά, ήταν η αδελφή Κοταρίδη, ήταν ο πατήρ Παρθένιος που είχα στο μετόκι του Παναγίου Τάφου, ήταν ο αδελφός του. Επίσης, υπήρχαν και κάτι άλλα παιδιά, τα οποία έπρεπε να προβιβαστούν γιατί ήταν άξιοι συνάδελφοι, μεταξύ αυτών ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης, οι οποίοι τότε ήταν μια επιτροπή απαρτιζωμένη από τον αείμνηστο Χρήστο Χατζηνικολάου, Απόστολο Βαλινδρά, τον κύριο Διαμαντή Μαυραγάνη, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου, και ο κύριος Γαϊτάνος, ο οποίος ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής, όχι ο Πέτρος που ξέρουμε, κάποιος άλλος, και με αυτήν την επιτροπή, και αργότερα μας εμφανίστηκε και ένας νεαρός στην παρέα λεγόμενος Σπύρος Παυλάκης. Μάλιστα. Και έτσι στο οδείο το ελληνικό έκανα μια 7ετία, στην οποία βοήθησα όσους μπορούσα για να πάρουν τα πτυχία και τα διπλώματά τους. Ήτανε μια ωραία περίοδος, στην οποία υπήρχε θέληση για μάθηση και νομίζω ότι από την πλευρά μου ό,τι μπορούσα έδωσα και ό,τι μπορώ δίνω και θα δίνω όσο είμαι εν τη ζωή. Επίσης, όταν έφευγα από την Αντιγόνη, από τον Άγιο Ιωάννη, ανέβαινε στη Λογική Σχολή της Χάλκης, η οποία όπως γνωρίζετε είχε κλείσει το 1971 και τότε, επειδή ο Άρχοντας Νικολαίδης ήταν και αυτός μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, μια καταπληκτική ψυχή, τον έτυχα να γράφει σε μαθητάς διάφορα και τους έλεγε «Για πες το πώς το λες εσύ παιδάκι μου» και το έλεγε όπως μπορούσε να το πει. Και το έγραφε όπως το έλεγε, για να μην ανέβει στο αναλόγιο να ψάλει κάποιο σπερνό ή κάποια υποχρέωση στη θεολογική σχολή και να μην βάλει κείμενο μπροστά για να μην εκτεθεί. Μιλάμε για μια ψυχή η οποία είναι ο πολυγραφότερος όλων στην πόλη, ο άνθρωπος που μετέφερε όλη την παράδοση του Κωνσταντίνου Πρίγκου και μας έδωσε και εμάς τροφή σαν Σύλλογο Μουσικοφόρων Κωνσταντινούπολεως, μετά από πολυετή εργασία, να εκδώσουμε τα άπαντα προς τιμήν του και καθ' υπόδειξη του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. Βέβαια, αυτό είναι ένα τεράστιο έργο, το έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, την έκδοση του Συλλόγου, και θα ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι κυκλοφορεί στο εμπόριο και φυσικά και από το σύλλογό σας, όποιος θέλει μπορεί να το προμηθεί. Είναι ένα δεκάτομο έργο με τα άπαντα του Βασιλείου Νικολαίδου. Έχετε έτσι να μας πείτε κάτι, κάποιο περιστατικό, κάτι που να θυμάστε ιδιαιτέρως από τον Άρχοντα? Ο Άρχοντας Βασιλείος Νικολαίδης, επειδή διδάκτηκα 3 χρόνια στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, ήταν άνθρωπος με χιούμορ,
ποτέ δεν έχει πει το ίδιο ανέκδοτο για δεύτερη φορά. Εκτός αυτού, την ώρα της μουσικής, όσοι δεν ήθελαν να κάνουν ευρωπαϊκή και είχαν βλέψεις για τη βυζαντινή μουσική, μας καλούσε σε μια γωνία και μας έλεγε, παιδάκι μου, αυτό έτσι, το άλλο έτσι, το άλλο έτσι. Και δεν λησμονώ τις χρώες τις οποίες μου τις δίδαξε αυτός στα θρανία της μεγάλης του γένους σχολής. Έτσι, Νισαμπούρ, Μουστάρ, Ισαρκουσελίκ. Με τα ονόματα που συνηθίζαν να τα λένε το καιρό εκείνο. Στην τάξη πώς ήταν μέσα? Στην τάξη δεν ήταν ποτέ αυστηρός, ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Αλλά στην τάξη στην οποία υπήρχε τυροβόλης, δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να κάνει αταξίες. Διότι είχαμε και συναδέλφους που ήρθαν από το ζωγράφιο με τα γραφή και νομίζαν ότι θα περνάνε καλά εκεί. Όχι. Το μάθημα της μουσικής ήταν ιερό. Και όταν ανέβαινε ο πελτής και έβλεπε στην πόρτα, α, ο τυροβόλης αφού είναι μέσα είναι ήσυχη όλη, έλεγε. Όχι. Αυτό γινόταν μόνο στη μουσική. Μόνο στη μουσική. Στη μουσική. Γιατί ήταν τόσο ευγενικός, τόσο χαλαρός, τόσο αυθεντικός άνθρωπος, μια ψυχή ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη. Βεβαίως. Αλλά δεν πάβει όμως. Σε όποιον ήθελε και είχε όρεξη να μάθει, να δώσει τα πάντα. Βεβαίως. Επίσης, όταν είμαι στη μεγάλη πηγαίνω σχολή, παρέλειψα να σας πω, μόλις έβρισκα ευκαιρία, κατέβαινα σε πατριαρχία. Και είχα μια συγκεκριμένη θέση στα πίσω-πίσω στα σίδια, για να μην με βλέπει κανείς. Και μερικές φορές, όταν έμπαινε καθηγητής να ανάψει κανένα κεράκι, κρυβόμουν από κάτω για να μην με δούνε, ας πούμε, για να ακούω τους πατριαρχικούς χορούς. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ την εποχή 60-64 που ήμουν ακόμα βέβαια πιο μικρός, ο αδελφός μου και αυτός ήταν μαζί με τον Διονύση τον Γκούτσε, τον εκλεκτό φίλο μου σαν αδελφό μου, με τον Άρχοντα Θρασίβολο Στανίτσα. Και εμένα δεν με περνάνε μαζί τους. Και το είχα πικρία. Και βεβαίως όταν τον είχα ακούσει στο Μακροχώρι σε ένα πανηγύρι να ψάλει με κλειστά τα μάτια, έμεινα άναυδος και είχα τη χαρά να τον ζήσω και στην Ελλάδα μέχρι την ημέρα που μας τον πήρε ο Θεός και να με πάρει μερικές φορές τηλέφωνο να μου πει «Θα έρθεις και εσύ, μπρε!» Λέω «Δάσκαλε, ξέρω που είστε πολύ αυστηρός και στις πρόβες και σε αυτά, λέω «Πού θα έρθω?» λέω «Ναι, μπορείς και να έρθεις». Έχω να σας αναφέρω πάρα πολλά, η ζωή μου είναι γεμάτη από μεγάλους ψάλτες και ο Θεός πάντοτε μου τους έχει δώσει στις προσευχές μου να τους θυμάμαι, να τους νοσταλγώ και όταν ψάλω να προσπαθώ να τους μιμηθώ. Από εκείνη την περίοδο 60-64 που έψαλε ως πρωτοψάλτης ο Στανίτσας, εσείς έχετε μνήμες? Καταρχήν ζήλευα το Διονύση. Δεν σας παίρνανε επειδή είσαστε μικρός ή επειδή ήταν αυτοί? Ναι, ακριβώς. Έμενα στο Μακροχώρι και ήταν απόσταση μεγάλη. Ναι. Οπότε ο αδερφός μου πήγαινε με κάποιους φίλους πιο μεγάλους, εκείνος 3-3,5 χρόνια από μένα. Και έτσι, ναι, βέβαια. Τι σας έκανε? Εσύ στο Μακροχώρι, επειδή ήμουν και πρώτος κανονάρχος με τον πατέρα Νικόλο Ιωσιφίδη τότε, με θέλανε συνέχεια. Δεν σας αφήνανε και πολύ. Με θέλανε συνέχεια. Να σας πω ένα περιστατικό για να δείτε πώς είναι η ζωή. Ψάλλει ο αλίστου μνήμης πατήρ Νικόλαος Ιωσιφίδης χερουβικό. Και κάποια στιγμή βλέπω 2-3 στο επιτροπικό εκεί μπροστά του Αγίου Γεωργίου και με γνέφουνε. Γιατί με γνέφανε? Για να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Και έλεγε χερουβικό και εγώ βέβαια αφηρημένος όπως κοίταζα πίσω, μ' ακούμπησε στο μάγουλο, εγώ το θεώρησα ότι ήταν χαστούκι, ευκαιρία ζητούσα, κατεβαίνω από το αναλόγιο, βάζω το ρασάκι μου στο αυτό και βγαίνω από την πίσω πόρτα και φεύγω. Με πήραν οι Τούρκοι, αναγκαστικά πήγα, έπαιξα ποδόσφαιρο, τελείωσε ο αγώνας, έρχομαι στο σπίτι, η μητέρα μου είχε ετοιμάσει το τραπέζι, πρώτης επισκέπτης, συγχωρεμένος ο πατήρ Νικόλαος Ιωσιφίδης. Ήρθε στο σπίτι να μου ζητήσει συγγνώμη. Ποιον? Εμένα τον ελάχιστο. Γιατί? Διότι συμπεριφέρθηκε έτσι. Μα εγώ έφταιγα τότε. Αλλά τι να έκανα? Όποτε δεν πήγαινα σε τέτοιες καταστάσεις, στο σπίτι μας δεν μένανε τζάμια, περνάνε και μας πάγανε τα τζάμια. Και έτσι αναγκαστικά, μόλις μπαίνω μέσα, ο αυστηρός μου πατέρας γυρίζει και μου λέει: «Πού ήσουνα?» Λέω: «Πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο και ήρθα». «Κατάλαβα, κατάλαβα». Καταλαβαίνετε
ότι τα χρόνια αυτά είναι αξέχαστα. Τουλάχιστον νικήσατε στον αγώνα. Δεν θυμάστε. Δεν είναι μοναδικός. έτυχε να παίξω σε δύο ξεχωριστές ομάδες την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Περιζήτητος. Τότε επίσης, έπαιζα στην δεύτερη ομάδα της Φενέρβαξε. Πήγα να προπονήσεις στην Χαλκιδόνα και ο Λευτέρης ο Αντωνιάδης, που λέγανε στην πόλη ο διάσημος αυτός ποδοσφαιριστής, ήταν ο μέντορας μου. Είχε γεννηθεί την ίδια μέρα και την ίδια ώρα με τον πατέρα μου. Και όταν έπαιζα παρακολουθούσα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Γυρίζει και λέει στον πατέρα μου, άστονα, είναι δακτυλοδεικτούμενος θα είναι. Είναι ταλέντο. Δεν το ξέρα. Να χτυπάει καμπάνα και αυτός να κλωτσάει την μπάλα. Διότι πολλές φορές συνέβαινε στην δεύτερη κατηγορία να είχε αγώνες το πρωί, οπότε ώρα εκκλησίας δεν επιτρέπεται να πάμε να κλωτσήσουμε μπάλα. Είχαμε αυστηρές παρατηρήσεις. Πάνω αυτά. Βέβαια. Ο πατήρ Νικόλαος Ιωσεφίδης ήταν όταν έψαλε, δεν είχε γίνει ακόμα ιερέας, έτσι. Ο πατήρ Νικόλαος δεν είχε γίνει ιερέας. Ο πατήρ Νικόλαος ήταν μαθητής του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Επειδή κάποτε τον είχε κάνει αργό ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, έψαλε στον Άγιο Γιώργο τον Κουδουνά. Και μετά τον Άγιο τον Κουδουνά τον επιτρέψανε και κατέβηκε, ήρθε στο Μακροχώρι και μετά πήγε στα τατάβλα στον Άγιο Δημήτριο. Ο πατήρ Νικόλαος Ιωσηφίδης, όταν ο δάσκαλός μου Στέφανος Βρούσαλης μου είχε χαρίσει τον μπομπινόφωνο με τις μπομπίνες, τις οποίες δυστυχώς στα σύνορα μου τα πήραν όλα οι Τούρκοι, και ένα κυβότιο που είχα χειρόγραφο από το αναίμνηστο Άρχοντα Βασίλειο Νικολαίδη και τα σχετικά, έπαθα ψυχολογικά τον Τέσσερα, όπως σας είπα στην αρχή, και δεν ήθελα ούτε να ψάλω ούτε να πάω στους αυτούς κτλ. Και τότε. Ακούω πράγματα. Βέβαια. Πάνω αυτά. Ποιος ξέρει τώρα που είναι αυτά. Αυτά τα ξέραμε που ήταν, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά, διότι επειδή υπήρχαν και άλλοι μαζί, θα είχαν εκτεθεί και αυτοί, και επειδή υπήρχε η φοβία τότε, γι' αυτό και εκλάπησαν, έγιναν δημόσιο έσοδο, τέλος πάντων, είναι πολλές οι ερμηνείες. Δάσκαλε, τώρα επειδή εμείς ακούσαμε το όνομα Στανίτσας και λίγο τέσσερις εκπομπές χωρίς Στανίτσα είναι πολύ. Πείτε μας, έστω και με τις παιδικές αναμνήσεις, τον ξεχωρίζατε. Βεβαίως. Γιατί σας άρεσε, δηλαδή, το θεωρούσατε κάτι διαφορετικό, κάτι ανώτερο. Βεβαίως. Τι είναι αυτό, είναι η έγκλη του Πατριαρχικού Ναού. Εγώ θεωρώ ότι ο Θρασίβουλος Στανίτσας ήταν το φαινόμενο του 20ου αιώνα. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας, με το χάρισμα που του είχε δώσει ο Θεός, δεν νομίζω ότι θα τον φτάσουν πολλοί, αν εξαιρέσουμε τον κύριο Ανδρέα Πετρόχυλο, αλίστου μνήμης, και τον δάσκαλό μας, οι οποίοι ήτανε βράχοι και μπορέσανε και αντισταθήκανε σε αυτόν τον ογκόλυθο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι μας μένουν πράγματα τα οποία τα εμπιστεύθηκε ο Άρχοντας Θρασίβουλος Στανίτσας στον δάσκαλό μας, και έχουν ψαλεί και έχουν εκδοθεί. Αλλιώς και αυτά ακόμα θα τα είχαμε χάσει. Και επίσης θα σας μαρτυρήσω ότι διάβασα προσωπικά επιστολές του Άρχοντα στον δάσκαλό μου Στέφανο Μπρούσαλη, δάσκαλε, στείλε μου χερουβικά και κοινωνικά. Να, για να ψαλεί, ε. Βεβαίως. Βεβαίως. Τον είχες εκτίμηση προφανώς. Βεβαίως. Το μπομπινόφωνο που μου είχε χαρίσει ο δάσκαλος είχε τα πάντα μέσα. Δεν υπήρχε ψάλτης από την Ελλάδα που να έχει έρθει στην πόλη και να μην υπήρχαν οι μπομπίνες αυτές. Λοιπόν, και θα σας πω και ένα άλλο, διότι η Νιώτη έχει πολλά. Έρχεται ο Γιάννης ο Κλωναρίδης. Όταν άκουσα αυτόν τον άνθρωπο και έψαλε, λέω, τι φωνή είναι αυτή, δάσκαλε. Βλέπεις, βρε, αναπνοή σαν βόδι έχει, μου λέει. Και επίσης, του συμπλήρωσα κι εγώ, λέω, δάσκαλε, μεγάλη φαντασία δεν έχει. Και αν θέλετε,
να σας τον μιμηθώ λίγο για να καταλάβετε τι εννοώ. Ψάλλει εξ αποστηλάριο. Τη δεριόδος θάλασσα συμπεσίζευε δέου Ναθαναήλ το πέτρωτε συντησίν όλης πόλε και τα λοιπά. Μπορώ να σας το πω όλο ακριβώς όπως ήταν. Ένα αυτό. Δεύτερον, έρχεται ο εκλεκτός φίλος μου Θεόδωρος Βασιλικός, φιλοξενούμενος του κυρίου Νίκου Ξίδα, του θείου του αημνήστου Μαξίμου Σερών. Λοιπόν, ψάλλει πεντηκοστό πλάγιο του Τετάρτου. Εμείς στην πόλη ψάλαμε τον δεύτερο και μία Κυριακή βαρύ. Εγώ ακούντας μικρός τώρα που έψαλω πλάγιο του Τετάρτου, δεν είχα δει τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά στα γραφεία, ανεβαίνω τα σκαλιά και ψιθυρίζω πλάγιο του Τετάρτου πεντηκοστό. Δεν το ήξερα που μ' άκουσε. Και μόλις μπαίνω μέσα, Κόκο, τι έλεγες τώρα στα σκαλιά που ανέβαινες? Του λέω, ο κύριος Βασιλικός, ωραία δεν το λέγε δάσκαλε, του λέω. Πάμε, ναι, ναι. Μη σ' ακούσω και το πει στα αναλόγιο, θα σου κόψω τα πόδια. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρα. Η παράδοση για να έρθει μέχρι τις μέρες μας, καταλαβαίνετε πόσα χιλιόμετρα χρειάζεται ακόμα. Και αυτά τα χιλιόμετρα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον για να τα παρακολουθήσει κάποιος και ή δυνατόν από τη δουλειά που κάνετε και χαιρόμαι να τα διατηρήσει. Πέρα από το άκουσμα που υπήρχε και ήταν το βασικό, οι δάσκαλοι τότε, πάλι όλοι αυτοί που μας αναφέρατε, δίνανε κάποιες οδηγίες για την εκτέλεση. Λέγανε κάποια πράγματα, ας πούμε, για την άρθρωση, για το χρόνο, δίνανε οδηγίες ή όχι? Η μέλισσα παίρνει τη γύρη των λουλουδιών. Ο καθένας ήταν και ένα ξεχωριστό άνθος από το οποίο μπορούσες να πάρεις. Βέβαια εγώ πάντοτε ήμουν και είμαι κατά του μιμητισμού, διότι ο μιμητισμός όπως γνωρίζετε είναι η καταστροφή. Για να ψάλεις και να αποδώσεις, λέω πάντοτε, πρέπει να κάνεις κατάθεση ψυχής, δηλαδή να είσαι ο εαυτός σου. Και βασικότατο πράγμα, όταν ψάλεις, να ξέρεις την έννοια του μαθήματος που ψάλεις. Μόνο έτσι μπορείς να το μεταφέρεις και να το αποδώσεις σωστά. Έτσι. Αν κρίνουμε αυτούς τους μεγάλους, ο καθένας είχε και έναν τρόπο. Αλλά ο τρόπος αυτός δεν είχε απόσταση ο ένας ψάλτης από τον άλλον. Δηλαδή ήταν μέσα στα πλαίσια. Σε οποιονδήποτε ναό της πόλης πήγαινες, θα άκουσες και έναν ψάλτη με τον τρόπο του να ψάλει κτλ. Και βασικά με ύφος. Έτσι. Γι' αυτό και ξεχωρίσαμε. Ύφος Κωνσταντινοπολίτικο λέγαμε, γιατί έξω από τα Πατριαρχία ψάλανε και ό,τι ήθελε ο καθένας σε διάφορες γιορτές και σε διάφορες αυτές. Αλλά στα Πατριαρχία οπωσδήποτε τηρεί το και θα τηρείτε πάντοτε οι τάξεις για να είναι και αιώνια. Ευχαριστούμε δάσκαλε πολύ. Η κουβέντα μας έχει αμύωτο ενδιαφέρον. Πρέπει όμως να διακόψουμε για μία ακόμη φορά, καθώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Είχαμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Τυροβόλη, πρωτοψάλτη του Αγίου Δημητρίου Πειραιός, και θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας και στην επόμενη εκπομπή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που βρίσκεται στα τηλέφωνα του σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, καθώς και το συνεργάτη της εκπομπής μας, Αλέξο Φωτακόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εντοφλίβεστε με εις ακούσον του τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Εις ερημικής, απ' αυτός ο θείος πότος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εντοφλίβεστε.